αναλυτικό ρεπορτάζ για το ναρκωτικό σίσα που κάνει θράψεις στις πιάτσες των τοξικομανών ως υποκατάστατο της κοκαίνης, φιλοξενεί το περιοδικό Spiegel. Πρόκειται για μια συνθετική ουσία που κοστίζει 2 με 3 ευρώ, δηλαδή 5 φορές λιγότερο από την κοκαίνη. Η συγκεκριμένη ουσία εμφανίστηκε το 2010. Είναι αρκετά διαδεδομένη στις πιάτσες του κέντρου της Αθήνας και σχετίζεται με την οικονομική κρίση. Είναι μια πολύ φθηνή ουσία, η οποία παρασκευάζεται πολύ εύκολα και χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό σε οικιακά εργαστήρια. Το σίσα είναι 10 φορές πιο εθιστικό από την ηρωίνη. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος που εξαπλώνεται με ραγδαίο ρυθμό. Με τις αμφεταμίνες δεν πεινάς, δεν διψάς, δεν κρυώνεις, δεν νιστάζεις, δεν χρειάζεται κάπου να κοιμηθείς και ο χρήστης αισθάνεται, παρότι αυτό είναι εξαιρετικά παραπλανητικό, ότι το μυαλό του δουλεύει καλύτερα και πιο γρήγορα και άρα είναι περισσότερο σε θέση να βρει κάτι να φάει, να βρει κάποιο τρόπο να διαχειριστεί την πραγματικότητα της ζωής του εκείνη την ημέρα. Κύριο συστατικό του σίσα είναι η κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, η οποία αναμειγνύεται με άλλες φθηνές και άκρως τοξικές ουσίες, όπως υγρό μπαταρίας, άμμο για γάτες, σπίρτα, χλωρίνη. Οι παρενέργειες για το χρήστη είναι πολύ σοβαρές, αφού λίγοι μονομήνες χρήσης του σίσα ισοδυναμούν με χρόνια χρήση άλλων ναρκωτικών. Είναι εξαιρετικά τοξική. Από όπου περνάει, τα καίει, καταστρέφει. Δηλαδή καταστρέφει το στόμα, καταστρέφει τα αγκία, καταστρέφει τους πνεύμονες. Έχει πολύ συχνές ψυχιατρικές επιπλοκές. Δημιουργεί πάρα πολύ έντονα δερματικά εξανθήματα, άρση των αναστολών και πολύ συχνά βλέπουμε πολύ έντονη αφυδάτωση των ιστών με αποτέλεσμα νέοι άνθρωποι να μοιάζουν ηλικιωμένοι. Πόσοι πεθαίνουν από χρήση σίσα είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Σύμφωνα πάντως με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, το 2017 στην Ελλάδα καταγράφηκαν 14.462 περιπτώσεις βαριά τοξικοεξαρτημένων από οπιούχα. Εξάλλου το σίσα δεν αποτελεί μία ουσία με την οποία ξεκινά κάποιος τη χρήση, παρά μία ουσία η οποία έρχεται να συμπληρώσει το ρεπερτόριο των ουσιών όταν κάποιος είναι εξαρτημένος.